Εντάξει, παιδιά, όλα καλά. Υπάρχει μια σχέση με τους προέδρους χρόνια τώρα. Υπάρχουν μικρά αισθήματα. Δόξα τω Θεώ, είχαμε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση. Συμφωνήσαμε 3 χρόνια. Ευχαριστημένοι και οι δύο, πιστεύω. Θέλω να πιστεύω. Καλή, καλή, καλά. Έτσι ακριβώς. Και τα υπόλοιπα πρέπει να γίνουν μέσα στο πάρκι. Εντάξει, τώρα από εδώ και πέρα συνεχίζουμε τη δουλειά και όλοι μαζί να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό να πετύχει τους στόχους του διάλογου. Θα έπρεπε να υπάρξει και δεύτερη συνάντηση και να ανανεωθεί το ραντεβού σας, να ανανεωθήσει μόνο τη συνεργασία. Δεν μπορούσε να γίνει από την πρώτη κουβέντα. Εντάξει, απλά ίσως θέλαμε να τα πούμε από κοντά για να βρεθούμε και πρόσωπο-πρόσωπο και μας δόθηκε ευκαιρία. Να το πούμε έτσι. Μένει στο σπίτι στην ουσία. Εντάξει, σίγουρα μένω με τα φιλαράκια μου σε μια ομάδα που είμαι χρόνια, που έχουμε καταφέρει πάρα πολύ όμορφες στιγμές μαζί μας και ευελπιστούμε και ευχή όλων μας είναι να φέρουμε κι άλλες και πραγματικά είμαι χαρούμενος που και οι πρόεδροι με εμπιστεύονται να είμαι μέλος αυτής της ομάδας και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να φέρουμε νέες επιτυχίες. Κωστά, υπάρχει μια διετία στον Ολυμπιακό που δεν έχει καταπληστεί. Το γεγονός ότι σε μια τέτοια εποχή από την Ελλάδα ο Ολυμπιακός κυνήγης που κάνει μια θυσία ακόμη να τις κρατήσει σας δίνει ένα έξτρα κίνητο για να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά και να επιστρέψει στην κορυφή. Και τι υπάρχει μόνο και μόνο το να βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο σύλλογο. Όποιο νομίζω βρίσκεται στον Ολυμπιακό, καταλαβαίνει ότι βρίσκεται στο υψηλότερο σκαλί. Δεν πάει σε στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, σίγουρα η θέληση και των Προέδρων να με κρατήσουν εδώ, αλλά και η δική μου θέληση να μείνω εδώ, δείχνει αυτό που είπα πριν, ότι υπάρχει μια σχέση όχι μόνο επαγγελματική, αλλά και φιλία, να το πω, δεν ξέρω, όπως θέλετε να συμβέστε. Μπορείς να πεις και το φίλο σου τον Ιωάννη να μείνει. Εντάξει, ευχή για μένα, μακάρι και ο Ιωάννης να πάνε όλα καλά, το ξέρει πάρα πολύ, το θέλω και εγώ ίδιος και όχι μόνο εγώ και όλα τα παιδιά που είμαστε στην ομάδα, θέλουμε πάρα πολύ να μείνει. Και είμαι σίγουρος ότι και οι πρόεδροι από την πλευρά τους θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για να επέλθει και αυτή η συμφωνία. Κάτι τελευταίο, ο coach Vlad, η πρόσληψή του είναι από το πάνω ράφι που λέμε ως προπονητής. Έπαιξε ρόλο στην αποφάση σου να δουλέψει κάπως διαφορετικά. Ότι θα δουλέψει με έναν προπονητή από το πάνω ράφι, να το πω έτσι. Εντάξει, όπως είπα και πριν, είμαι στον Ολυμπιακό. Είμαι ήδη στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν νομίζω ότι χωρούσε, να το πω έτσι πιο λαϊκά, χωρούσε τον προπονητή ένας προπονητής και στον Ολυμπιακό ένας προπονητής διαφορετικό επίπεδο και οι πρόεδροι για άλλη μια φορά δείξαν ότι πραγματικά αγαπάνε την ομάδα και θέλουν για το καλύτερο για την ομάδα. Μια δήλωση για τους προέδρους, άμα γίνεται να μας πείτε κάτι για τον Κωστή. Καλό μεσημέρι.